Ωραία, ωραία. This session is being recorded, οπότε θα έχουμε και το replay μετά διαθέσιμο είτε στο YouTube κανάλι μας, είτε στην επίσημη σελίδα μας, να το χρησιμοποιήσετε όλοι και να ενημερώσετε όλους θέλετε σχετικά με το INFINii και τις δυνατότητες, τις άπειρες δυνατότητες, όπως λέει εδώ διαφάνεια, που έχει κάποιος, ειδικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτή τη στιγμή που θα ξεκινήσει μαζί μας. Και πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τι γίνεται τελικά με αυτό το INFINii και με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ακόμα και από την Ελλάδα της κρίσης. Γιατί πραγματικά και τα τελευταία δεδομένα δυστυχώς δεν τόσο ενθαρρυντικά, αν και προσωπικά δεν παρακολουθώ τα πολιτικά. Αν δεν συστηθήκαμε, Βασίλη Παπαχαραλά, όπως με λένε, πριν ξεκίνησα και εγώ πριν από περίπου 3 χρόνια να ασχολούμαι με το ηλεκτρονικό εμπόριο και πλέον είμαι μέλος εταιρείας του INFINii και μαζί με την ομάδα μας Ελλάδας και Κύπρου έχουμε βοηθήσει εκατοντάδες οικογένειες εκεί έξω. Δεν μιλάω για Αμερική, δεν μιλάω για Ασία, για Βόρεια Ευρώπη, αλλά μιλάω για Ελλάδα και Κύπρο. Έχουμε βοηθήσει εκατοντάδες οικογένειες και πάρα πολλούς ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους 180 μοίρες. Παρόλο την ανεργία, παρόλο το σκληρό αγώνα που δίνουν όλοι εκεί έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στον κόσμο, να προσαρμοστούν στις αλλαγές που γίνονται στον πλανήτη μας. Και κοιτάξτε πώς έφυγε, πώς ήταν ο Αύγουστος και πώς τελείωσε για μας. Ξεκίνησε λοιπόν με πάρα πολλά μέλη μας, νέα μέλη μας, όπως τον Νίκο, 6 Αυγούστου, 3 εβδομάδες, και έκανε τις πρώτες του 13 πωλήσεις, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Ο Βασίλης, ο συνονόματος, σε 23 ώρες πούλησε το πρώτο του αντικείμενο που το ανέβασε, όπως λέει. Εδώ πέρα ο Γιώργος, 11 Αυγούστου το post, έχει κάποια tips και όλα από τα πολλά που έχουμε στην ομάδα μας δωρεάν για τα μέλη μας. Κατάφερε επί Brexit, παρακαλώ, στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. One sold, βλέπουμε εκεί πέρα τα 3 διαθέσιμα που είχε, 230 λίρες η τιμή πώλησης. Εδώ πέρα, 12, ο Γιώργος, 1, 2, 3, 4 πωλήσεις σε διάστημα 3 ημερών και από ό,τι βλέπουν επίσης σε λίρες, άρα με το Brexit δεν μασάμε. Και ο Τάσος, αυτή φορά εδώ πέρα από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι στην αγορά της Αμερικής ίσως, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κάτι βλέπω πιο κάτω, στις 8 πωλήσεις και βλέπετε τις ώρες, σε μία μέρα μέσα. Ο Σωτήρης, 25 Αυγούστου, διακοπές τέλος λέει, και όντως πολλοί πελάτες έχουν γυρίσει, ειδικά που έχουν ανοίξει τα σχολεία τα περισσότερα σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι ξέρω. Όπως βλέπουμε εδώ, σε λίρες επίσης και ο Κόμης, 1, 2, 3, 4, 5 πωλήσεις ο Σωτήρης, άλλες 13 πωλήσεις εδώ πέρα δεξιά βλέπουμε. Η Βάσο από την Κύπρο που ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το Amazon και με την υποστήριξη της ομάδας μας αλλά και την καταπληκτική δουλειά που κάνει στην Κύπρο. Ήδη βλέπουμε αριστερά στο διάγραμμα last 30 days $9,659, 451 πωλήσεις στο Amazon. Και όλα αυτά ξεκίνησαν τουλάχιστον για το κομμάτι της Ευρώπης σε μια πιο μεγάλη κλίμακα με το INFINii τον Απρίλη που μας πέρασε, που κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό tour στην Αθήνα, Σόφια, Αμβούργο, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, μέχρι και στην Ασία πήγαμε, στην Σεούλ, στην Νότια Κορέα. Εδώ πέρα ήταν που ξεκινήσαμε στην Αθήνα, εκατοντάδες άνθρωποι γεμίσανε μια αίθουσα στο Royal Olympic από ό,τι θυμάμαι είχαμε έρθει για πρώτη φορά να μιλήσουμε για το INFINii. Στην Βόρεια Ελλάδα, μετά που ξανά, εδώ που επαναλήφθηκε πάλι, μέχρι στην νοηματική είχαμε ανθρώπους, γιατί το ίντερνετ δεν χρειάζεται να έχεις κάποιες ειδικές ικανότητες, κάποιες γκουρού ή να μιλάς άπτες στα αγγλικά. Μπορείς απλά με μια χρήση υπολογιστή, χωρίς καν να μιλάς, με chat, με οτιδήποτε, να κάνεις τη δουλειά σου 100% online. Πήγαμε φυσικά και στην Κύπρο, όπου έχουν πάλι πολύ δυνατά θεμέλια, με νέους ηγέτες και ανθρώπους που ξυνάνε σαν τη Βάσο, σαν και άλλους που τα γνωρίζετε εδώ πέρα μαζί μας δυνατά. Και οδηγηθήκαμε σε ένα τεράστιο, σε ένα πρώτο πανελλαδικό, βασικά ήταν από τα πρώτα πανευρωπαϊκά μεγάλα γεγονότα που κάναμε στην Αθήνα, στο Divani Caravel. Γεμίσαμε μια αίθουσα με ρωτώντες κάτω, όπως βλέπετε. Είχαμε τους υπολογιστές μας, είχαμε τα αναψυκτικά μας τα νερά, καταπληκτικούς εκπαιδευτές από Ελλάδα, από Κύπρο, όπου ήταν εκεί, μας έδωσαν απίστευτες γνώσεις, γιατί στο INFINii θέλουμε να μαθαίνετε από τους καλύτερους. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να πετύχει κάποιος. Γιατί πραγματικά εκεί έξω συμβαίνει μια επανάσταση, για όσους το ξέρετε. Ζούμε σε μια εποχή, όπως λέει διαφάνεια, πρωτοφανών αλλαγών. Συνεχώς ακούμε νέες επιχειρήσεις, νέα application να ξεπετιούνται. Είδατε τι έγινε με το Pokemon Go, την εφαρμογή. Η Nintendo αύξησε, θυμάμαι πόσα δεκάδες δισεκατομμύρια το μετοχικό της κεφάλαιο, μόνο από μια εφαρμογή. Και συγκεκριμένα από ό,τι θυμάμαι τελευταία χαρακτηριστικά έλεγε ότι έκανε τουλάχιστον πριν κάνα μήνα που το διάβαζα, αυτό το application πάνω από $10 εκατομμύρια νομίζω τη μέρα σε κέρδη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, μετά από κάθε ύφεση Σίγουρα πιάνουμε πάτο, αλλά κάποια στιγμή θα ξανανεβούμε πάλι. Είναι ο κύκλος της ζωής και της οικονομίας. Okay. Δεν μπορούμε να έχουμε ύφεση για πάντα. Θα υπάρχει και ανάκαμψη. Σημασία έχει όμως ποιοι εκμεταλλεύονται την ύφεση και προετοιμάζονται για αυτή την ανάκαμψη εν καιρό, on time. Όπως εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες ευκαιρίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ίντερνετ γενικότερα. Εδώ ο Έβαν, ένα παιδάκι μέσα από το YouTube κανάλι του, που είναι και YouTube partner από ό,τι ξέρω, κατάφερε, κάνοντας κριτικές σε παιχνίδια και video games, reviews όπως λέγονται στα αγγλικά, να έχει κερδίσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια από τους ανθρώπους που βλέπουν τα βίντεο του στο YouTube. Στο κομμάτι της μόδας, μια fashion blogger που το ακούμε συνέχεια, τα fashion blogs είναι πολύ της μόδας, ειδικά στην Αμερική. Η Ντανιέλ όμως, επειδή έχει κοντά στο 1 εκατομμύριο ακόλουθους, χρεώνει τον οποιοδήποτε 5 με 15.000 δολάρια για να κάνει ένα διαφημιστικό post στο λογαριασμό της για να το δούνε αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που τον ακολουθούν. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο πλέον εκμεταλλεύονται τη δύναμη του ίντερνετ και είναι δύο πάρα πολύ τρανταχτά παραδείγματα, όπως η εφαρμογή η Uber, είναι smartphone εφαρμογή που συνδέει τους οδηγούς, τους Uber οδηγούς. Είναι σαν τα application για το ταξί που έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα που είναι της μόδας. Η Uber ήταν η πρώτη που το έκανε παγκόσμια. Είναι σημασία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είσαι ο πρώτος και αυτή τη στιγμή είναι σε δεκάδες χώρες. Και το πιο σημαντικό, δεν έχει ούτε ένα ταξί στην κατοχή της. Απλά μια εφαρμογή είναι που συνδέει ανθρώπους σαν και εμένα που ψάχνουν ταξί, μπαίνουν στο smartphone τους, βλέπουν ποιος οδηγός είναι κοντά, τον καλούν και πληρώνουν μέσω ηλεκτρονικά, μέσω PayPal ή κάρτας. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στοιχίζει πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή η εταιρεία. Δίπλα, το Airbnb. Μπορεί να το έχετε ακούσει, αλλά αυτό που είμαι σίγουρος ότι δεν το έχετε ακούσει είναι ότι αυτή η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει σε αξία την αλυσίδα Hilton. Σύμφωνα με το CNN Money, η Airbnb αυτή τη στιγμή έχει αξία πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια και ιδρύθηκε μόλις το 2008, που είναι περίπου 8 χρόνια, και είναι επίσης ένα website, μια online εφαρμογή στο κινητό, όπου πολύ απλά συνδέει ταξιδιώτες με ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια σε μια πάρα πολύ καλή τιμή από το να μείνεις πηγή σε ένα τετράστρο ή πεντάστρο ξενοδοχείο. Και λοιπόν ο σύγχρονος κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις αλλαγές, ειδικά ο κόσμος που μπορεί και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Με το INFINii λοιπόν, μετά τη σημερινή ενημέρωση, κανείς και καμία δεν έχει δικαιολογία να μην πετύχει, ειδικά στην εποχή του ίντερνετ και ειδικά όταν το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα κλικ απόσταση από τον οποιονδήποτε. Εδώ βλέπουμε τον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις μεγαλύτερες αγορές ανά τον κόσμο στο e-commerce, από Καναδά, Αμερική, Βραζιλία, Ευρώπη μέχρι και Αυστραλία και Ασία και γενικότερα. Η πρόβλεψη αυτή τη στιγμή από την εταιρεία ερευνών e-marketer είναι ότι αυτή η αγορά θα ξεπεράσει τα 3,5 τρισεκατομμύρια τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι αυτό που λέμε στην ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Και συγκεκριμένα, εμείς στο INFINii και γενικά όσοι ασχολούμαστε καιρό με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ειδικά με το PayPal, που είναι ένας τρόπος να δέχεσαι πληρωμές online από τους πελάτες σου. Στα τελευταία reports, στις αναλύσεις που παίρνουμε για το μήνα, το τετράμινο, βλέπουμε ότι πάνω από το 50% των ανθρώπων που ψωνίζουν κιόλας από εμάς, δεν ότι απλά προέρχονται από τις εύρωστες χώρες όπως Αμερική, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ότι ακόμη αγοράζουν μέσα από το τάμπλετ ή το κινητό τους. Οπότε η αγορά αλλάζει συνεχώς και είμαστε οι πρώτοι που την εκμεταλλευόμαστε, ειδικά στο INFINii. Οπότε η ερώτηση σημερινή, για να προετοιμαστείτε ειδικά αυτό το τελευταίο καυτό τετράμινο, τα Χριστούγεννα είναι πάρα πολύ κοντά και όλες αυτές οι εμπορικές γιορτές, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Πόσα από αυτά τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια πραγματικά θα θέλατε? Βάλτε ένα νούμερο στο μυαλό σας. Δεν θα γίνει σε μία μέρα, δεν θα γίνει σε ένα μήνα, αλλά οι άνθρωποι που θα αγκαλιάσουν και θα εφαρμόσουν αυτά που θα ακούσουν σήμερα θα είναι οι πρώτοι που θα έχουν όλα τα εχέγγυα και θα έχουν όλες τις πιθανότητες με το μέρος τους να πετύχουν το στόχο τους. Γιατί όπως είδαμε και όπως έχετε ακούσει, γίνεται αυτή η μεταστροφή του εμπορίου από το offline, το κλασικό εμπόριο σε καταστήματα, σε online. Μεγάλα brands ανά τον πλανήτη και αλυσίδες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια στο website, σε online trafficking, να φέρουν πελάτες να αγοράζουν online από αυτούς, γιατί πολύ απλά έτσι γλιτώνουν πάρα πολλά μεγάλα κόστη και ούτως ή άλλως οι πελάτες θέλουν να ψωνίζουν online. Οπότε είναι διπλό το κέρδος. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι κύριοι παίχτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Κυριότερα είναι αυτοί τέσσερις. Amazon, eBay, Google και Facebook. Γιατί συγκεκριμένα για το 2014 μόνο, όλες αυτές οι τέσσερις εταιρείες μαζί κάναν αθρηστικά πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο. Αυτό που θέλω να φανταστείτε, ειδικά όχι μόνο άνθρωποι που ακούτε πρώτη φορά, αλλά και όσοι είστε στο επιχειρήν, έχετε επιχειρήσεις, έχετε καταστήματα, είχατε δουλέψει σε καταστήματα. Φανταστείτε κάποιοι άλλοι για εσάς να κάνουν τέσσερα πάρα πολύ βασικά πράγματα, που είναι τα πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα για έναν επιχειρηματία. Πρώτον, έβρεση πελατών. Να φέρουν πελάτες στο κατάστημά σου. Νούμερο 2. Επεξεργασία πληρωμών. Νούμερο 3. Αποστολή των προϊόντων. Αλλά και νούμερο 4. Ένα μεγάλο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών. Άρα, πραγματικά, τι μένει για κάποιον να κάνει? Να εκπαιδευτεί και να μπορεί να στήσει αυτό το σύστημα, να έχει τα εργαλεία που χρειάζεται να κάνει την δουλειά του πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο κερδοφόρα και να μπορεί να την αναπτύξει. Να επιβλέπει δηλαδή τον οργανισμό του. Αυτό μαθαίνουμε εδώ πέρα βήμα-βήμα στο INFINii από την πρώτη μέρα που ξεκινάει κάποιος καινούριος μαζί μας. Ας δούμε κάποια bullet points, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων, των μεγάλων παιχτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το eBay, για παράδειγμα, πάρουμε, έχει εκατοντάδες εκατομμύρια πελάτες. Σας διαβάζω επιγραμματικά αυτά που θα πρέπει να ξέρετε. 60% των κερδών προέρχονται από τις ΗΠΑ, αλλά ο μέσος χρήστης, προσέξτε, του eBay ξοδεύει 2,5 ώρες, 150 λεπτά το μήνα μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια πελάτες να περνάνε τόσο χρόνο στο eBay και να μπορούν να ψωνίζουν από εσάς. Υπάρχει τρόπος, αρκεί να ξέρετε πώς. Πολλοί ξεκινήσανε, πολλοί την πατήσανε, γιατί δεν είχαν τρία κυριότερα πράγματα. Την εκπαίδευση, τα εργαλεία και την υποστήριξη. Όλα αυτά που έχουμε εμείς. Νούμερο 2, το Google. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, τι κάνουμε? Πάμε στο Google και το ψάχνουμε. Το Google το ξέρει αυτό και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και έχει προϊόντα προς πώληση, αλλά και δίνει χώρο σε εμάς, τους online πολιτές, να πουλάνε τα προϊόντα μας. Γιατί φυσικά παίρνει την προμήθειά του από την πώληση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο προϊόντα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα προς πώληση, 100 δισεκατομμύρια αναζητήσεις γίνεται το μήνα, αύξηση κάθε μέρα σε νέες αναζητήσεις, δεκάδες χώρες. Okay. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ καλός ηλεκτρονικός χώρος να μπορείς να προσελκύσεις πελάτες. Φυσικά νούμερο 3, ίσως ο νούμερο 1 παίχτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το Amazon. Σε εκατοντάδες εκατομμύρια πρόσβαση έχεις πελάτες, πάνω από το 51%, δηλαδή οι μισοί Αμερικάνοι τουλάχιστον σκοπεύουν να κάνουν τα ηλεκτρονικά τους ψώνια κυριότερα μέσα από το Amazon. Γι' αυτό και πέρσι έκανε πάνω από 107 δις πωλήσεις, 192 δισεκατομμύρια μοναδικές επισκέψεις το μήνα και ο μέσος χρήστης παταλάει αρκετές εκατοντάδες έως και χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Και συγκεκριμένα, μόνο την Black Friday, Μαύρη Παρασκευή στα ελληνικά, μόνο το πούμε έτσι, που είναι ίσως από τις μεγαλύτερες εμπορικές γιορτές του πλανήτη, ειδικά και online, το Amazon έπιασε την κορυφή, νούμερο 1, πουλούσε 64 προϊόντα το δευτερόλεπτο και συνολικά σε 24 ώρες έφυγαν 5,5 εκατομμύρια προϊόντα σε πελάτες. Φανταστείτε να μπορείτε να διαθέτετε και εσείς τα προϊόντα σας, ειδικά μόνο μέσα από αυτή τη μέρα του Amazon. Τι κέρδος μπορείτε να βγάλετε? Social media is marketing. Ποιος δεν έχει δει στον τύπο του στο Facebook κάποιες sponsored, όπως λέγονται, αγγελίες σαν και αυτές? Να αγοράσει την επόμενη μεγάλη θήκη, ωραία και αντικρατασμική, αδιάβροχη θήκη κινητού, το επόμενο κάλυμα για τον υπολογιστή του, την επόμενη κούπα με το όνομα του σκύλου του πάνω, ρούχα, κασκόλ, οτιδήποτε. Ειδικά τώρα που έχετε και γιορτές που έρχονται και τα κρύα, θα βλέπετε να αγοράζετε ρούχα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, αν είστε άντρας, γυναίκα ή παιδί, στον τοίχο σας. Δεν τυχαίο, το Facebook το έχει δει αυτό και το εκμεταλλεύεται. Γιατί επίσημα από τον Γενάρη ο ενεργός αριθμός ξεχωριστών χρηστών, καθημερινών κιόλας, του Facebook ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο. Οπότε υπάρχει και εδώ τρόπος να μπορείτε να πουλάτε σε πελάτες και ο τρόπος αυτός βρίσκεται επίσης στο INFINii. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μια μονοδιάστατη, ας το πούμε, πλατφόρμα. Είμαστε ένα τεράστιο οικοσύστημα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αυτό που βλέπετε σήμερα είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Ας συγκρίνουμε λοιπόν. Να δούμε τι κατάφερε το Amazon που ξεκίνησε από το 1994 από ένα γκαράζ από τον Jeff Bezos, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα τελευταία στατιστικά του Forbes είναι στο top 3, νομίζω ξεπέρασε και τον Warren Buffett, είναι πολύ κοντά στον Bill Gates, δεν τυχαίο, ξέρει πολύ καλά τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ξεκίνησε όμως από το 0 με δανεικά από τον γκαράζ του και του πήρε κάτι λιγότερο από 20 χρόνια να πετύχει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Είναι ο τζίρος του Amazon, Amazon Revenues. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται με το INFINii τώρα απ' την άλλη. Εδώ είναι η σελίδα η πρώτη που βλέπετε όταν πατήσετε infinii.com. Δεν βλέπετε ούτε βίλες, ούτε επιταγές, ούτε ακριβά αμάξια, ούτε commissions, προμήθειες, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που βλέπετε είναι εκτός από τις κορυφές κάποιων χιονισμένων βουνών, βλέπετε τα 2,4 και πάνω δισεκατομμύρια πωλήσεις που έχουν καταφέρει τα μέλη μας σε πελάτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορούμε περήφανα να δείχνουμε τι κάνουν τα μέλη μας στο retail, με πελάτες. Και όχι αυτά που κάνουν οποιοδήποτε άλλος εκεί έξω στο ίντερνετ που υπόσχεται πλουτισμό. Γιατί ας συγκρίνουμε. Το Amazon, αν προσέξετε στο προηγούμενο διάγραμμα, του πήρε περίπου 5 χρόνια για να πετύχει πάνω από 1 δις σε πωλήσεις. Όταν κιόλας, τότε, το 94-95, ποιος είχε όχι απλά smartphone, ποιος είχε email τότε. Στην Ελλάδα, ίσως ελάχιστοι. Οκ, αλλά ανά τον κόσμο πάρα πολύ λίγοι. Αυτό που καταφέρουμε εμείς στον μισό χρόνο, στα 2,5 χρόνια δηλαδή, να πετύχουμε υπερδιπλάσιο αποτέλεσμα, πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε, αλλά κυριότερα ξέρουμε ότι είμαστε στην κατάλληλη στιγμή για να μπορεί κάποιος να αναπτύξει τη δουλειά του online οπουδήποτε. Από οπουδήποτε και αν βρίσκεται, αρκεί να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Και εδώ είναι ένα screenshot, μια φωτογραφία που βγάλαμε, που την έστειλε ο CEO της εταιρείας μας, ο Χιτές Τζουνέχα. Είναι ο τζίρος, οι πωλήσεις των μελών μας στο λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο για το πρώτο εξάμηνο όπου ξεκίνησε το INFINii, αυτό το τεράστιο κίνημα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάνω από 182 εκατομμύρια πωλήσεις σε πελάτες εκεί έξω, eBay, Amazon και Google. Και είναι σε δολάρια γιατί είναι μόνο στην αγορά της Αμερικής. Αλλά έχουμε πάρα πολλά μέλη που έχουν κάνει εκατομμύρια λίρες, ευρώ τζίρο σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, άλλοι στην Ασία. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται. Είναι μόνο όσα μπορούμε εμείς να παρακολουθήσουμε από τα μέλη μας. Οπότε το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οπότε θέλω να φανταστείτε λοιπόν πώς θα ήταν η ιδανική σας απασχόληση αν είχατε μια δουλειά, όχι από το σπίτι. Αυτό ξεχάστε το work from home. Είναι δουλειά από οπουδήποτε. Αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή, ένα tablet, ένα laptop, ένα smartphone. Να μπορείτε να βλέπετε τις πωλήσεις σας, να στέλνετε τα προϊόντα σας, να μιλάτε με τους πελάτες ηλεκτρονικά, οτιδήποτε και αν χρειάζεται, αρκεί να έχετε μια σύνδεση στο ίντερνετ. Φυσικά, στον δικό σας χρόνο, 1-2 ώρες την ημέρα, full time, ό,τι θέλει και ό,τι αγαπάει ο καθένας, με βίντεο, ζωντανές εκπαιδεύσεις, άμεσα replays στο ηλεκτρονικό γραφείο, στο INFINii, αν δεν μπορείτε να είστε live. Έχουμε επίσης ένα Facebook group για ερωταπαντήσεις, οτιδήποτε χρειάζεται για να μαθαίνετε από τους καλύτερους και στα ελληνικά ακόμα, με ελληνική υποστήριξη, για να μπορείτε να προχωρήσετε σωστά, με κέρδη, χωρίς να χάνετε χρόνο και χρήματα. Γιατί λοιπόν το INFINii δεν είναι μόνο υπεύθυνο για 2,4 τουλάχιστον δισεκατομμύρια σε πολλοί σε πελάτες, αλλά τα στατιστικά μας σε σχέση με το eBay και Amazon λένε αυτό. Ότι τα μέλη μας κερδίζουν 6 φορές περισσότερα από τον μέσο eBay πολιτή και 7 φορές περισσότερα από τον μέσο Amazon πολιτή. Γιατί έχουμε κάτι που ίσο και έξω όλα αυτά μαζί κάποιος είτε δεν μπορεί να τα βρει ή δεν μπορεί να τα έχει. Αυτό που κάνουμε προσφέρουμε στα μέλη μας εύκολη πλήρη εκπαίδευση. Βήμα-βήμα τι να μην κάνεις, πώς να εντοπίσεις καυτά προϊόντα, πώς να βάλεις τα καταστήματά σου να πουλάνε όλο το 24ωρο ακόμα και όταν εσύ κοιμάσαι. Αλλά το κυριότερο, συνεχή updates, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια, ώστε όχι μόνο να είσαι πάντα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό, αλλά να έχεις μια κερδοφόρα επιχείρηση στο μοντέλο και στο επίπεδο που εσύ θέλεις. Ας δούμε κάποια παραδείγματα, να μπείτε λίγο αυτό που λέμε λαϊκά στο ζουμί της υπόθεσης. Ας δούμε λοιπόν, όπως αυτό το αρκουδάκι που βλέπετε στο Amazon, όπου πωλείται κοντά στα 9 δολάρια, μέσω του INFINii μπορείτε να το βάλετε σε πώληση στο eBay, μια άλλη πλατφόρμα, σε μια διπλάσια ίσως τιμή, ανάλογα με τον ανταγωνισμό και πόσο πουλάνε οι υπόλοιποι. Οπότε ξέρετε και πώς να τα τιμολογήσετε τα προϊόντα σας. Όλα είναι μέσα στην εκπαίδευση. Με ένα περιθώριο κέρδους 9 δολάρια. Αλλά ακόμα και από την άλλη μεριά, πώς να πουλάτε και στο Amazon. Δεν πουλάμε μόνο σε μια πλατφόρμα, πουλάμε σε 2, 3, 4, 5 πλατφόρμες. Άρα, αυξάνουμε τις πιθανότητες να έχουμε κέρδη και να μην μας ενδιαφέρει στην ουσία ο ανταγωνισμός. Να δούμε λοιπόν εδώ πέρα μια δερματίνη θήκη κινητού, όπου μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος με 3,5 δολάρια από κάποια άλλη πλατφόρμα, αλλά να πουλήσει το ίδιο προϊόν ή παρόμοιο στο Amazon σε μια υπερπολαπλάσια τιμή. Γιατί τόσο τι πουλάει το Amazon για παράδειγμα. Έτσι έχουμε ένα περιθώριο κέρδους στη συγκεκριμένη περίπτωση στα 25 δολάρια. Οπότε θέλω να φανταστείτε πώς θα μπορούσε να είναι η νέα σας part-time επιχείρησης. Και δεν λέω full-time, γιατί είναι κάποια αποτελέσματα που κάποιος μπορεί να τα έχει σε λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, αν ακολουθείς τα βήματα που του προτείνουμε. Οτιδήποτε και αν λέμε, οτιδήποτε και αν δείχνουμε είναι αποτέλεσμα των μελών μας, δεν αποτελούν υπόσχεση ή κάτι όπου οπωσδήποτε εγγυόμαστε το έχει κάποιος, αλλά αυτό που ξέρουμε, γιατί είναι προσωπική επιχείρηση, τα αποτελέσματα εξαρτώνται καθαρά από εσάς, όπως και σε οτιδήποτε κάνουμε στο επιχειρήν. Αυτό όμως που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν ακολουθήσετε αυτά που σας λέμε και μείνετε μαζί μας, μπορεί να έχετε τα ίδια, αλλά ακόμη και καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά εξαρτάται καθαρά από εσάς. Πόσο διδάξιμοι είστε, πόσο όρεξη έχετε να τα μάθετε και να τα εφαρμόσετε. Οπότε, μια προοπτική κέρδους είναι αυτή. Αν βάλουμε κάτι σε μια μέση τιμή πώλησης, που είναι κάτι στο μέσο όρο, περίπου στα $50, μέσω του INFINii μπορούμε να το εντοπίσουμε φτηνότερα, με εκτός, με κουπόνια, στα $30 κάπου αλλού, μείον τις κρατήσεις eBay και Amazon, που φυσικά πρέπει να κερδίσουν κι αυτοί όταν πουλήσουμε κάτι, μας μένει ένα εκτιμόμενο καθαρό κέρδος $12,5. Αν αυτό το κάνουμε 50 φορές μες στο μήνα, είτε με το ίδιο προϊόν είτε με παρόμοια προϊόντα, μιλάμε για ένα περιθώριο κέρδους $625. Και αν όμως εκπαιδευτούμε καλύτερα και τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο, βάλουμε καινούργια προϊόντα, ακολουθήσουμε καινούργιες εκπαιδεύσεις, βάλουμε σε εφαρμογή νέα εργαλεία, μπορούμε αυτό να το μεγαλώσουμε και να φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα, ακόμα και καριέρας. Ας δούμε κάποια αποτελέσματα των μελών μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν έχει σημασία τι αρέσει σε σένα ή τι εσύ θα αγόραζες. Σημασία έχει τι αγοράζουν οι πελάτες εκεί έξω. Όπως αυτό εδώ το σετ για βάρη, το οποίο ένα μέλος μας το πούλησε πρώτο στο eBay στα $120, γύρω στις 5 φορές. Μετά το προμηθεύτηκε και το αγόρασε για τον πελάτη του φθηνότερα στο Amazon, σε μια πολύ φθηνότερη τιμή, με ένα εκτιμόμενο κέρδος. Βλέπω ερωτήσεις, παρακαλώ κρατήστε τις για τα τελευταία 5 λεπτά. Με ένα εκτιμόμενο κέρδος $25 αναπώληση. Εδώ είναι ένα άλλο αποτέλεσμα, στο Google αυτή τη φορά. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο ανταγωνισμός, αρκεί αν ξέρεις τι κάνεις εσύ. Εδώ είναι ένα γραφείο, το οποίο ενώ κόστιζε στον προμηθευτή $175, πουλήθηκε στο Google σε υπερδιπλάσια τιμή, κοντά στα $400. Και προσέχτε, μετά τις κρατήσεις, τα fees όπως λέγονται, έμενε ένα καθαρό κέρδος 92% τουλάχιστον της τιμής αγοράς. Δηλαδή πουλάμε κάτι σε υπερδιπλάσια τιμή και έχουμε κέρδος. Και εδώ κάτι άλλο, πώς τα μέλη μας εκμεταλλεύονται τα εποχιακά προϊόντα. Όπως ξέρετε, την περίοδο του καλοκαιριού πουλάνε πάρα πολύ και από την άνοιξη κιόλας τα έπιπλα κήπου. Εδώ ένα μέλος μας είδε την τάση της αγοράς μέσα από τις εκπαιδεύσεις μας και πούλησε αυτό το σετ με τις καρέκλες και το τραπέζι 23 φορές μέχρι στιγμής που μας έδωσε αυτή την φωτογραφία, με τιμή πώλησης μέσο όρο $1.047 και τιμή αγοράς $6.79. Με ένα μέσο όρο κέρδους $280. Δηλαδή για τη σεζόν εκείνη έβγαλε πάνω από $6.000 από ένα μόνο αντικείμενο. Αυτό, ξαναλέω, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι η προοπτική κάποιου ο οποίος θα μείνει μαζί μας. Έχουμε μέλη μας που είναι αρκετά χρόνια από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή είναι εκπαιδευτές, είναι ηγέτες, εκπαιδεύουν και άλλους ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλά νέα άτομα μέσα τους πρώτους τους μήνες έχουν ίδια, παρόμοια, παρακάτω, παραπάνω κέρδη. Ας δούμε λοιπόν πώς δουλεύει στην πράξη. Αυτό το μοντέλο θα μιλήσουμε σήμερα. Για το dropshipping ή product sourcing. Πολύ απλά, οι πελάτες από το eBay, από το Amazon, από το Google προσγειώνονται στο κατάστημά μας, στο e-shop μας, πληρώνουν μέσω PayPal ή μέσω κάρτας, οπουδήποτε και οποιοδήποτε θέλει, με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Εμείς, αφού τα πληρωθούμε, έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματά μας, είτε στο PayPal, είτε στο ηλεκτρονικό μας πορτοφόλι, στην πλατφόρμα που πουλάμε, όπως το Amazon, πάμε μετά στον προμηθευτή μας και στέλνουμε τα προϊόντα με τα στοιχεία του πελάτη, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα, στον πελάτη. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος να στείλει το προϊόν. Αν γίνει κάτι λάθος, επικοινωνούμε μαζί του να το επιστρέψει, αν πήγε σπασμένο, αν ο πελάτης άλλαξε γνώμη. Εμείς δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν εμπλεκόμαστε στο προϊόν καθ' αυτό, αλλά επιβλέπουμε την όλη διαδικασία, σαν online επιχειρηματίες. Ας δούμε λοιπόν γρήγορα, για να καταλάβετε ακόμα περισσότερο, να έχετε μια μεγαλύτερη εικόνα, καλύτερη εικόνα, τα 7 βήματα κερδοφορίας με το INFINii. Με την εκπαίδευσή μας εντοπίστε ένα καυτό αντικείμενο, στο Amazon για παράδειγμα, όπως αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, το ξύλινο σκουτεράκι για παιδιά. Σας δείχνουμε μετά βήμα-βήμα πώς να το εντοπίσετε με κέρδος στο eBay, με λίγα λόγια να το τιμολογήσετε σωστά για να έχετε κέρδη. Παίρνετε το URL, δηλαδή το link, όπως λέγεται πάνω, του προμηθευτή σας, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Amazon, το βάζετε στο σύστημά μας και αυτόματα όλα γίνονται για εσάς και κάνετε τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη και πιο γρήγορη. Διαλέγετε πώς θέλετε να φαίνεται η αγγελία σας στο eBay. Σας προτείνουμε suggested keywords, καυτές λέξεις κλειδιά που ψάχνουν οι πελάτες στο eBay, απλά για να, όσοι είστε στην αρχή και αρχάρι, να έχετε μια παραπάνω πιθανότητα να πουλήσετε παραπάνω προϊόντα. Όλα τα στοιχεία, φωτογραφίες, περιγραφές εισάγονται αυτόματα. Οποιοςδήποτε θέλει τα αλλάζει λίγο να φαίνονται πιο μοναδικά. Και μέσα σε λίγα λεπτά το προϊόν είναι έτοιμο προς πώληση, η αγγελία μας στο eBay και αντίστοιχα και στο Google. Είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία. Επίσης, έχουμε ένα έρευνο εργαλείας αγοράς για τα νέα μας μέλη, όπου δίνει δυνατότητα να βρίσκετε παρόμοια προϊόντα. Πολύ απλά, αφού βρήκα ένα σκουτεράκι να πουλήσω, γιατί όχι να πουλήσω και άλλα παρόμοια σκουτεράκια σε χαλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, με ένα κλικ, όπως βλέπουμε δεξιά, eBay, build eBay listing, αυτόματα το ανεβάζουμε και στο eBay. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά εδώ πέρα, ότι είναι από την αρχή που ξεκινήσαμε με το INFINii, με αυτό το ηλεκτρονικό οικοσύστημα, ας το πούμε, στο εμπόριο, δίνουμε στα μέλη μας και συνεχώς αναπτύσσουμε εργαλεία για να κάνουμε τη ζωή τους και τη δουλειά τους πιο εύκολη και πιο κερδοφόρα. Έχουμε αναπτύξει ολόκληρα συστήματα για να ανεβάζει τις αγγελίες όπως ήταν πιο γρήγορα, έρευνας αγοράς στο eBay, στο Bonanza και στο Amazon. Αλλά αυτό που κάνουμε, έχουμε και ένα σύστημα το οποίο ήδη το έχουμε αναπτύξει για Αμερική και συνεχώς εξελίσσεται και για άλλες αγορές, ώστε δωρεάν για τα μέλη μας, χωρίς καμία έξτρα υποχρέωση και έξτρα πληρωμή, αρκεί ένα συνεργό μέλος του INFINii να μπορεί το σύστημά μας να παρακολουθεί τα προϊόντα των προμηθευτών σου. Αν είσαι στόκ, αν αλλάξει τιμή, ώστε να μην έχεις πρόβλημα και να μείνει συνέχεια πάνω από τον υπολογιστή σου. Ειδικά τώρα που έρχονται και οι γιορτές και ειδικά στο Amazon τα προϊόντα φεύγουν από τη μία ώρα στην άλλη. Εδώ πέρα είναι πόσα listing, όπως λέτε στα αγγλικά, δηλαδή πόσες αγγελίες παρακολουθούμε στο σύστημά μας για τα μέλη μας. Κοιτάξτε, αν δείτε, από τον Δεκέμβρη του 2015 που ξεκινήσαμε με το INFINii, ήταν περίπου στο 1 με 2, maximum, 2 εκατομμύρια αγγελίες. Από τον Ιούνιο και μετά, εκτινάχθηκε μέχρι τέλη Αυγούστου, πάνω από 17,5 συγκεκριμένα εκατομμύρια αγγελίες. Δεν είμαι τεχνικός. Δεν ασχολούμαι με το engineering, με κώδικες, με όλα αυτά, με γλώσσες προγραμματισμού. Αλλά μπορώ να καταλάβω τι προετοιμασία και η τεχνική υποστήριξη χρειάζεται να έχεις, αλλά και πάνω απ' όλα φερεγγιότητα, για να μπορούν πάνω από 17 εκατομμύρια αγγελίες να παρακολουθούνται από το σύστημά σου ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Έχουμε λοιπόν τρία κυριότερα επίπεδα, τρεις κυριότερες συνδρομές στο INFINii. Το πρώτο είναι το Prime, είναι το επίπεδο του αρχάριου. Για κάποιον ο οποίος τώρα θέλει να ξεκινήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, ίσως δεν είχε προηγούμενη εμπειρία, ίσως δεν είχε ποτέ ξαναπουλήσει ή ακούσει για eBay, Amazon και Google. Αλλά όπως και να έχει, δίνουμε τα βασικά απαραίτητα βήματα για να γλιτώνετε χρόνο και χρήματα, ώστε στο eBay να στήσετε σωστά τον eBay λογαριασμό σας. Ανεξάρτητα που βρίσκεστε, αν είστε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, έχουμε μέσα ολιγόλεπτα βίντεο, εκπαιδεύσεις και αρχεία, πώς να τα κάνετε όλα, ακόμα και αν δεν είστε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς να εξασφαλίσετε τις πληρωμές σας. Πώς αντί να κάθεστε εδώ και να κλαίτε με τα capital controls, να μπορείτε να κάνετε πληρωμές online και να έχετε το κεφάλαιο για τους πελάτες σας εγγυημένο σωστά στο ίντερνετ. Για το Amazon, πώς να στήσετε το Amazon account σας, πώς να βρίσκετε αντικείμενα άμεσα και να έχετε, γιατί όχι, τις επόμενες ώρες και μέρες και ώρες, την επόμενη, την πρώτη σας πώληση. Αλλά ακόμα και στο Google. Πώς να εκμεταλλευτείτε αυτήν την πλατφόρμα αναζητήσεων για να προέρχεται και εκεί προϊόντα. Με λίγα λόγια, τα τρία απαραίτητα βήματα για να μπορείτε σε αυτές τις τρεις πλατφόρμες να έχετε κέρδη ακόμα και από τον πρώτο σας μήνα. Το επίπεδο Surge είναι το επίπεδο του επαγγελματία. Είναι για τους ανθρώπους που είτε έχουν ήδη μια πρώτη εμπειρία με το ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε που από την αρχή θέλουν να ξεκινήσουν και να στήσουν μια επιχείρηση full-time εισοδήματος. Φυσικά, όπως λέει από κάτω με τα κόκκινα γράμματα, περιλαμβάνει, δηλαδή έχει bonus και την αρχάρια εκπαίδευση για να έχετε όλα τα βασικά και τα εργαλεία. Αλλά εδώ κυριότερα σας μαθαίνουμε πώς να στήσετε ένα επαγγελματικό eBay store. Δηλαδή, από απλός πολίτης να γίνετε professional επαγγελματίες. Πώς να προσελκύσετε πελάτες ακόμα και εκτός από eBay και Amazon να ανοίγουν λογαριασμό στο eBay αποκλειστικά για να αγοράσουν από εσάς. Έξτρα τεχνικές για να εξοικονομείτε χρήματα. Πώς να πουλάτε τα ίδια listing, τις ίδιες αγγελίες ξανά και ξανά, μέσα στο μήνα, μέσα στην εβδομάδα, ακόμα και μέσα στη μέρα. Ακόμα και πώς να ανοίξετε το δικό σας κατάστημα στο ίντερνετ από την αρχή και να παίζεις στις πρώτες σελίδες. Ακόμα πώς να πουλάτε και στο Facebook, όπως λέω με τις αγγελίες εκεί στον τοίχο, που βλέπετε καθημερινά. Πώς να προσελκύσετε το κατάλληλο κοινό και να αγοράζει τα δικά σας προϊόντα και πάλι χωρίς να έχετε ούτε ένα προϊόν, ούτε ένα στόκ στο ράφι σας. Και ακόμα έξτρα τεχνικές, πώς να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας στο Amazon. Και τέλος, έχουμε το Excel, όπου κάποιος έχει πλήρη πρόσβαση στο INFINii. Φυσικά περιλαμβάνονται bonus οι δύο προηγούμενες συνδρομές, του αρχάριου και του επαγγελματία. Αλλά εδώ κυριότερα πάτε στην πηγή. Μαθαίνετε βήμα-βήμα πώς να πάτε, όχι απλά στο χονδρέμπορο, αλλά να πάτε στον κατασκευαστή. Πώς δηλαδή να χτίσετε από την αρχή το δικό σας brand, τα δικά σας προϊόντα. Γιατί να πηγαίνω και να αγοράζω κάτι σε τιμή λιανικής με έκπτωση και να μην πάω κατευθείαν στον Κινέζο, στον Αμερικάνο προμηθευτή, κατασκευαστή και να έχω το δικό μου προϊόν μονοπωλιακό με το δικό μου λόγο και να έχω όλο το κέρδος που παίρνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνεται μέσα στο Excel και είναι φυσικά για τα μέλη μας αποκλειστικά. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι και η ελληνική υποστήριξη, όπως είπαμε. Δεν έχουμε μόνο κάποιους ελληνικούς υπότιτλους, αλλά έχουμε κυριότερα ένα group με έμπειρους επαγγελματίες, έμπειρους εκπαιδευτές στα ελληνικά και συχνές ελληνικές εκπαιδεύσεις ανά τη βδομάδα και ανά το μήνα. Ακόμα και ζωντανά γεγονότα από κοντά, εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι, παιδιά, η εκπαίδευση. Έχουμε συγκεκριμένα ένα σύστημα εβδομαδιαίο, αλλά και φυσικά υπάρχει και μαγνητοσκοπημένο να το δείτε στο ηλεκτρονικό σας γραφείο, στο back office όπως λέγεται στα αγγλικά, το Masterclass Series. Περιλαμβάνει βίντεο και εκπαιδεύσεις, όπου αυτό που εγγυόμαστε, αλλά μάλλον όχι εγγυόμαστε, δεσμευόμαστε, είναι ότι όποιος το ακολουθήσει βήμα-βήμα, εφαρμόσει αυτά που λέμε, τις εκπαιδεύσεις, τα εργαλεία μας, τα συστήματά μας και είναι σε καθημερινή δραστηριότητα, δεν γίνεται να μην έχει αποτέλεσμα τον πρώτο του μήνα. Ειλικρινά, το ξέρω προσωπικά, το έχω δει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, χρόνια να γίνεται, αρκεί κάποιος να είναι πρόθυμος να το κάνει πράξη. Πώς θα πήγουν τα μέλη μας? Όχι στην Αμερική, όχι στον Καναδά, όχι στην Αυστραλία, όχι στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς να πάνε τα μέλη μας? Από Ελλάδα και Κύπρο. Εκατοντάδες άνθρωποι από το 2013 που ξεκινήσαμε έχουν αλλάξει τις ζωές τους. Και ειδικά όσοι έχουν παραμείνει μαζί μας, αυτή τη στιγμή όχι μόνο επίσημοι αναγνωρίσιμοι εκπαιδευτές του INFINii, αλλά απολαμβάνουν τη ζωή όπως εκείνη τη θέλουν. Αλλά φυσικά μέσα από δουλειά. Ας δούμε όμως τα νέα μας μέλη. Όπως ο Άκης, πρώτη πώληση στο eBay, 44 λίρες στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Κόμης, πρώτης του 2 πωλήσεις, 32 λίρες. Ο Παναγιώτης τον Ιούλιο, βλέπετε, είναι φρέσκα αποτελέσματα. 190 λίρες. Όπως βλέπετε, αποτελέσματα επί Brexit. Ξέρουμε να το εκμεταλλευόμαστε. Ο Πάνος, 9 Ιουλίου, στην Αμερική αυτή τη φορά. 19 short, βλέπω, 19 πωλήσεις, $35 ο τζίρος του. Ο Θεόφιλος, και δεν το πιστεύει, 2 πωλήσεις σε λιγότερο από 24 ώρες. Πάλι τον Ιούλιο, ο Μιχάλης. Αποτελέσματα πρώτου μήνα, 22 πωλήσεις, $519 ο τζίρος. Ο Ανδρέας, εδώ και 2 μέρες, 9 πωλήσεις. Ο Αδάμ, βλέπουμε στο διάγραμμα, που είναι σε bold, last 31 days, $208. Ο Σπύρος, πρώτη πώληση μέσα σε λίγες ώρες, είναι στο Amazon, σε $129 όπως βλέπουμε. Και κάποια νέα μας μέλη που ξεκίνησαν να πουλάνε και στο Amazon, γιατί να πουλάς σε μια πλατφόρμα, να πουλάς και σε μια δεύτερη, όπως ο Κώστας Κωνσταντίνου, τι λέει τώρα, γίνει sell στο Amazon πριν 12 μέρες και στις 2 μέρες να πουλάς. Μέσα στο μήνα λοιπόν, $435 βλέπουμε κάτω, η πρώτη του επιταγή από το Amazon. Και ο Ευάγγελος Σούφης, επίσης στο Amazon, με ένα listing, μια αγγελία, 13 πωλήσεις. Και το δεύτερο που ανέβασε, λέει, το πρωί, άλλη μια 14η. Σε 4 μέρες 14 πωλήσεις στο Amazon. Υψηλά κέρδη με τα εργαλεία μας. Ο Μιχάλης Κωνσταντάκης, $81 βλέπουμε σε μια πώληση, $269 το πούλησε, το αγόρασε μετά $164, μείον τα fees, $81 κέρδος. Η Τατιάνα πουλήθηκε, μας δείχνει εδώ στο eBay δεξιά, σε 1,5 ώρα με κέρδος $85 σε μια πώληση. Εδώ ο Γιάννης που χρησιμοποιεί τα εργαλεία το ALC, το Automated Listing Creator, για να βάζει αυτόματα τις αγγελίες στο eBay, $400 μέσα σε μία πώληση. Δηλαδή, κοιτάξτε δικά σας στο εμπόριο, 53,3% της τιμής αγοράς. Και κάποια κέρδη υψηλά με την εκπαίδευσή μας. Ο Παύλος Αρκάς από Κύπρο πουλάει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου επί Brexit. Βλέπουμε τη μία μεριά σε 15 λεπτά $115 κέρδος και στην άλλη μέσα σε 20 λεπτά 1, 2, 3 πωλήσεις. Ο Γιώργος Δελατόλας μέσα σε μία μέρα στην Αμερική ο τζίρος του $1.002. Μια άλλη μέρα αργότερα, $1.266. Αυτό συμβαίνει αν επιμένεις, είσαι στην εκπαίδευσή μας, εκπαιδεύεσαι και συνεχώς αναπτύσσεις επιχειρήσεις σου μαζί μας. Η Κατερίνα Κυπρέου, μέσα σε μία μόνο πώληση, αυτό που κατάφερε ήταν να έχει κέρδος $571. Πούλησε κάτι $1.995, μείον αγορά, μείον fees, καθαρό κέρδος $571. Ο Τάσος Μπινιάκος, παρόμοιο αποτέλεσμα, μεγαλύτερο κέρδος, $2.709 το πούλησε, μείον τα fees, μείον το κόστος, πρώτα πουλάμε, μετά αγοράζουμε τους πελάτες, $675 καθαρό κέρδος. Και ο Κωνσταντίνος Παγεωργίου στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη φορά, 4.498 λίρες, πώληση, μείον αγορά, μείον fees, 610 λίρες το κέρδος του. Περίπου Τώρα με την ισοτιμία ίσως έχει αλλάξει 700, 720, 750 ευρώ. Όπως και να έχει, σε μία μονοπόληση σχεδόν δύο βασικοί μισθοί πλέον Ελλάδος. Και η Βάσο που ξεκίνησε και αυτή όπως ήταν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, $9,000 και ο τζίρος της 451 πωλήσεις μόνο σε ένα μήνα. Και μακροπρόθεσμη επιτυχία, γιατί φυσικά σημασία δεν έχει τι θα κάνεις τώρα, σήμερα, αυτή τη εβδομάδα, σε ένα μήνα, αλλά πώς μπορείς να χτίσεις μια μακροχρόνια δουλειά και επιχείρηση εδώ μαζί μας. Όπως ο Αντώνης Μελάς, που κατάφερε μέσα σε 60 μέρες, βλέπουμε εδώ, να κάνει συνολικά 579 πωλήσεις και πάνω από $46,000 ο τζίρος του. Ο Πασχάλης, όπου κατάφερε συνολικά, από ό,τι βλέπουμε πέρα στο eBay account του, να έχει πουλήσει πάνω από 1.023 αντικείμενα, βλέπουμε είναι σε λίρες, πάνω από 44.000 λίρες ο τζίρος. Και ο Ευάγγελος Σούφης, αυτό που κατάφερε σε 60 μόλις μέρες να πουλήσει πάνω από 1.340 προϊόντα μέσα από το eBay. Εδώ λοιπόν τι μπορεί να πετύχει κάποιος, αν μείνει καιρό, εκπαιδευτεί και εξελίσσεται μαζί μας. Και ένα άλλο μέλος μας στο Amazon, μόνο μέσα από 3 προϊόντα, όπως βλέπουμε τα tick είναι κρυμμένα για λόγους ασφαλείας, τα μυστικά μας τα μοιραζόμαστε μόνο με τα μέλη μας, συνολικά σε 3 αντικείμενα έχει κερδίσει καθαρό κέρδος πάνω από $20,000 στο πέρασμα των μηνών. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποιος να κάνει σήμερα για να ξεκινήσει, είναι να επικοινωνήσει άμεσα με κάποιον από την ομάδα μας, είτε βλέπει σήμερα live, είτε σε replay σε μια σελίδα, να χρησιμοποιεί τα εργαλεία μας, να είναι σε κάθε live training, αυτό που έχουμε δει εμείς σαν στατιστική, σαν αν θέλετε το πρώτο μυστικό μας, να έχετε προσπόληση 5 με 10 νέα αντικείμενα την ημέρα, σε eBay, Google και Amazon, ούτως ή άλλως δεν τα προαγοράζετε, δεν ρισκάρετε κάτι, αλλά κυριότερα να μπείτε στην αποκλειστική ελληνική εκπαίδευση, αυτή είναι Τετάρτη στις 8 ώρα Ελλάδος. Ας δούμε λοιπόν γρήγορα ποια είναι τα επίπεδα αυτά σε συνδρομές και πώς μπορεί κάποιος ακόμα να προχωρήσει και στο κομμάτι της ομάδας, να γίνει ένας μελλοντικός εκπαιδευτής και να έχει έξτρα χρήματα, έξτρα αποδοχές από αυτό. 3 επίπεδα όπως είδαμε, Prime, Cert και Excel. Το Prime, το πιο βασικό. Όλα αυτά που είπαμε, τα βασικά πράγματα για να πουλάτε σε 3 πλατφόρμες με υποστήριξη με όλα τα εργαλεία είναι στα $49,95 ο μήνας. Όταν εκεί έξω, μόνο απλά κάποιος να ξεκινήσει να μάθει ένα από όλα αυτά, πρέπει να επενδύσει αρκετές χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Search, το επίπεδο του επαγγελματία. Περιλαμβάνει bonus τα $50 του Prime, είναι έξτρα, περιλαμβάνει δηλαδή η πρώτη συνδρομή στην επόμενη και ούτω καθεξής. $149 για να φτάσει στο επίπεδο του επαγγελματία και να χτίσει ένα εισόδημα καριέρας. Και τέλος Excel, όπου περιλαμβάνει bonus 150 και 50, έξτρα $200, δηλαδή είναι μέσα στη συνδρομή αυτή ήδη. Και έχεις πλήρη πρόσβαση στο INFINii σε ό,τι υπάρχει στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σε όλη την πλατφόρμα μας, σε οτιδήποτε κάνουμε. Αλλά το κυριότερο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι για όποιον θέλει να το εκμεταλλευτεί, να μάθει πώς όχι απλά να εξοικονομήσει τα χρήματα από τις συνδρομές του, δηλαδή μετά από λίγο καιρό να μην χρειάζεται να πληρώνει συνδρομή, αλλά να έχει και παράλληλα ένα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο εισόδημα παράλληλα με τα κέρδη του σε eBay, Amazon, Google και Facebook, ενώ παραμένει στο INFINii. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι ένα πλάνο ανταμοιβών, rewards plan, στο οποίο κάθε $1 συνδρομής ισοδυναμεί με ένα business volume ή αλλιώς ποσοτική μονάδα, να το πούμε έτσι, ή επαγγελματική μονάδα, πείτε το κάπως έτσι. Business volume. Η διαφορά μας με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στο δικτυακό marketing ή σε αυτό το κομμάτι της αγοράς είναι ότι το δικό μας rewards plan δεν έχει απλά τα καλύτερα κομμάτια από οτιδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά μπορεί να εξηγηθεί σε μία μόλις διαφάνεια. Είναι τόσο απλό. Οπότε τα δούμε λίγο συνοπτικά. Νούμερο 1. Jumpstart bonus. Τι σημαίνει αυτό? 25% σε όλα τα μέλη που προσωπικά συστήνεις. Πολύ απλά. Κάνω μία πώληση και το βάλα στο Facebook. Εδώ βάζουμε selfies, βγάζουμε ό,τι μας κατέβει από το μυαλό στο Facebook και δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Πολύ απλά. Βάζουμε ένα screenshot από τα κέρδη μας, από την πρώτη μας πώληση που βγάλαμε $5, 50, 100, 500 στο eBay, στο Amazon ή μέσα από το INFINii. Όποιο μέλος μας ρωτήσει τι κάνουμε λοιπόν και ξεκινήσει μαζί μας το INFINii, πιθανόν κάποιος και από εσάς σήμερα εδώ πέρα κάποιον να ρώτησε. Κάτι θα είδε στο Facebook, στο ίντερνετ, κάποιος του μίλησε και είναι σήμερα εδώ μαζί μας και μαθαίνει. Οπότε λοιπόν, για κάθε άτομο που προσωπικά συστήνουμε, το 25% της συνδρομής του, το INFINii μας το επιστρέφει. Ένα παράδειγμα, πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Εδώ. Αν είμαι λοιπόν εγώ στο Prime και πλήρωσα $50 και ξεκινάει ένα μέλος μαζί μου το οποίο μου λέει: εγώ, Βασίλη, θέλω να ξεκινήσω επαγγελματικά και θέλω να φτιάξω τα δικά μου προϊόντα. Θέλω να έχω πλήρη πρόσβαση. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά κάποιος το κάνει. θα ξεκινήσει λοιπόν με το Excel, $400, 39 για την ακρίβεια. Από αυτά λοιπόν, το 25% είναι $100, σωστά. Οπότε πρακτικά αν είμαι εγώ στο Prime, μόλις εξοικονόμησα 2 μήνες συνδρομής για παράδειγμα. Ή αν θέλω, θα επενδύω στη γνώση μου και στην επιχείρησή μου και αναβαθμίζομαι και πάω στο Search. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ή τα βάζω στην άκρη. Νούμερο 2. Milestones. Βλέπουμε Manager, Regional, National και Global Manager. Έχουμε επίπεδα ηγεσίας, ειδικά από τα πρώτα επίπεδα. Αυτό που κάνει το INFINii λοιπόν, ανταμείβει τους ανθρώπους όπου εκπαιδεύουν και μοιράζουν τα μυστικά τους. Γι' αυτό και πρακτικά, πολλοί μας ρωτάνε για ποιο λόγο μοιραζόμαστε τα μυστικά μας με άλλους. Γιατί πολύ απλά κερδίζουμε παραπάνω από αυτό. Δεν είναι ότι απλά θέλουμε ότι κερδίζουμε χρήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουμε. Και από τότε που ξεκινήσαμε προσωπικά με τη γυναίκα μου πριν από περίπου 3 χρόνια σαν μετανάστες, ήταν η πρώτη μας έγνοια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, παρότι ήμασταν εμείς μετανάστες εκεί πάνω στη Σκωτία, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας κάτω στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με την ίδια φιλοσοφία. Και το INFINii σας ανταμείβει για αυτό. Οπότε για κάθε φορά που πιάνεις και από ένα επίπεδο ηγεσίας, από manager μέχρι global manager, αθρηστικά είναι 50, 100, 350, 500 έως και $1.000 μία φορά. Από τη στιγμή που πετύχεις το επίπεδο. Και όχι μόνο αυτό, επειδή όπως είπαμε ενθαρρύνουμε την ομαδική δουλειά, έχουμε και τα milestones checkmatch που λέει δίπλα. 20% level πρώτο, 10% level δεύτερο. Πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι για κάθε άνθρωπο που προσωπικά έχω συστήσει πάρει κάποιο bonus, milestone από αυτά που πάμε, συνολικά μέχρι $1.000, το INFINii από τον τζίρο της εταιρείας μου επιστρέφει έξτρα εμένα ένα 20% στο bonus, στο milestone bonus του ανθρώπου που προσωπικά σύστησα. Άρα κάποιος δικός μου άνθρωπος που θα πάρει μέχρι $1.000, το 20% είναι 200, έξτρα $200 μία φορά από αυτόν τον άνθρωπο, από το INFINii θα πληρωθούν στο λογαριασμό μου. Και αν το βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να κάνει ακριβώς το ίδιο, για κάθε δικών του άνθρωπο που κερδίζει μέχρι και $1.000, ένα 10% έξτρα $100 μία φορά επιστρέφουν σε μένα. Γιατί πολύ απλά βοηθάω σε βάθος την οργάνωσή μου και την ομάδα μου να εκπαιδευτεί και να αναπτυχθεί. Νούμερο 3. Infinity Pay. Και εδώ θα σταθώ λίγο παραπάνω με το Infinity Match που λέει δίπλα. Οι περισσότερες εταιρείες στο δικτυακό marketing και γενικότερα όποτε έχουμε ακούσει το multi-level marketing, αυτό που κάνουν κυριότερα βασίζονται σε συνδρομές των μελών. Πολύ απλά, αν θες να χτίσεις μια ομάδα, θα πρέπει να στρατολογείς. Εδώ δεν απαιτείται. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι προαιρετικά και μόνο για όσους θέλουν να γίνουν εκπαιδευτές και να δημιουργήσουν τις δικές ομάδες. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά μέλη, ειδικά στο INFINii, που ζουν πλουσιοπάροχα, ζουν μια χαρά και άνετα, αξιοπρεπέστατα, μόνο από τα κέρδη τους με πελάτες. Γι' αυτό και στην πρώτη μας σελίδα βλέπετε τον τζίρο των μελών μας σε eBay, Amazon, στο ηλεκτρονικό εμπόριο γενικότερα. Αλλά και πάλι πρωτοπορούμε και στο πλάνο ανταμοιβών. Πληρώνουμε τους συνεργάτες μας, τους partners όπως λέγονται στο INFINii, 10% στο άπειρο για όλη τους την παραγωγή. Αρκεί να είναι τουλάχιστον managers, regional managers, δηλαδή να έχουν ομάδα. Αλλιώς πώς θα τους πληρώσουμε. Όχι σε κάποιο επίπεδο, όχι μέχρι το 5ο, 8ο, 10ο, 20ο επίπεδο, αλλά 10% στο άπειρο. Δεν έχει σημασία να ξεκινήσεις σήμερα και μετά από ένα χρόνο έχεις άτομα, γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι τεράστιο, σε όλες τις χώρες που είναι το INFINii. Δηλαδή από την Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Βουλγαρία, Αυστραλία, μέχρι και Κορέα. Κανένα πρόβλημα. Θα σε πληρώνουμε 10% στο άπειρο όλη τη παραγωγή, ανάλογα φυσικά με το επίπεδο που είσαι. Και δίπλα έχουμε το Infinity Match. Είναι αυτό που είπαμε και πριν με τα milestones, bonus πάνω στο bonus των ανθρώπων μου. Τι είπαμε, βοηθάμε και ενθαρρύνουμε την ομαδική δουλειά. Οπότε, για κάθε άνθρωπο που προσωπικά έχουμε συστήσει έχει πρόσβαση στο Infinity Pay του, πάρει την πρώτη του Infinity Pay επιταγή, εμείς θα έχουμε ένα έξτρα ποσοστό, όπως βλέπουμε δίπλα, πάνω στην επιταγή του. Ας υποθέσουμε λοιπόν στο Infinity Match που λέει νούμερο 4 ότι είμαστε National Managers και έχουμε δίπλα λέει 10%. Τι σημαίνει αυτό για παράδειγμα? Αν κάποιο άτομο που προσωπικά σύστησα και βοήθησα με το INFINii πάρει την πρώτη του επιταγή, π.χ. $500, κάθε φορά που είναι στην επιταγή του, εγώ θα έχω ένα 10% αν είμαι National Manager. Δηλαδή έξτρα $50. Αν είμαι Director, 30%. $150 και όλο καθεξής. Ανάλογα φυσικά με το τι επιταγή θα πάρει το μέλος μου. Αν πάρει $1.000, $2.000, οπότε όπως βλέπουμε, μεγαλώνουμε και τις δικές μας επιταγές και τις επιταγές των μελών μας. Είναι μια ομαδική δουλειά. Γι' αυτό περήφανα και μπορούμε να το αποδείξουμε σαν εταιρεία, πληρώνουμε 70% τουλάχιστον του πλάνου ανταμοιβών μας, το επιστρέφουμε, του τζίρου μας δηλαδή, το επιστρέφουμε πίσω στους partners, γιατί είναι αυτή το αίμα, η ζωή του INFINii. Και Infinity Benefits, δεξιά. Αυτό που έχουμε πάρει λοιπόν είναι ένα πρωτοποριακό χαρακτηριστικό, όπου δίνουμε τη δυνατότητα στους ηγέτες, στους ομαδάρχες, στους managers να χτίσουν και να αναπτύσσουν τους οργανισμούς τους όπως εκείνοι θέλουν. Πολύ απλά μεταφέροντας άτομα και business volume, ποσοτικές μονάδες, οπουδήποτε στον οργανισμό τους. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ σήμερα να είμαι εδώ στην Ρόδο, στο γραφείο μου, αλλά π.χ. να έχω ομάδα σε όλη την Ευρώπη, την Ελλάδα. Και να έρθει κάποιο άτομο να με βρει από το ίντερνετ και να μου πει: Βασίλη, εγώ είμαι, για παράδειγμα χάρη, είμαι στη Ρωσία. Τι μπορώ να κάνω να τον βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο? Μπορώ μόνο μέσα στο ίντερνετ. Αν όμως έχω κάποιους ανθρώπους στη Ρωσία, μπορώ να μεταφέρω την παραγωγή του και τον κωδικό του κάτω από κάποιον εκπαιδευτή που ξέρω εγώ και είναι στην ομάδα μου στη Ρωσία, για παράδειγμα. Ή αν είναι στην Κρήτη, στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Γεωγραφικά, με λίγα λόγια. Για μένα δεν αλλάζει κάτι. Θα συνεχίσω να έχω όλα αυτά τα προνόμια. Αυτό που αλλάζει είναι για τους ανθρώπους, όπου θα βοηθήσω τους εκπαιδευτές και θα τοποθετήσω τα άτομα αυτά από κάτω τους. Έτσι, όχι μόνο βοηθάω το άτομο αυτό να ξεκινήσει σωστά, αλλά βοηθάω όλους τους ανθρώπους στην οργάνωσή μου να ανεβούν κατηγορία και να ανεβούν σε επιταγές τους. Έχουμε πάρα πολλά απειρά ωφέλη. Όπως είπαμε, ανάπτυξη ομάδας, χρήση όλων των business volume, το holding tank, αυτό που εξήγησαμε μόλις τώρα. Δεν έχουμε κανέναν απολύτως περιορισμό στο βάθος, στο πλάτος. Jumpstart bonus 25% και φυσικά βλέπουμε αριστερά τις προϋποθέσεις επίτευξη επίπεδων αναπαραγωγή και δεξιά τα όρια πληρωμών ένα επίπεδο. Για να μπορούμε να πληρώνουμε όλους ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν, εισάξια, ισότιμα, αλλά και να εγγυόμαστε ότι όλοι θα έχουν τα χρήματά τους. Και το κυριότερο, αυτό που ίσως δεν τολμάνε ελάχιστες ή καμία εταιρεία για έξω να το κάνει, αξιολογούμε τα μέλη μας, τους partners, ανά 24 ώρα Αμερικής. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να μόλις ξεκίνησες, από να είσαι manager, να πάρεις το πρώτο σου bonus, μέσα σε μια εβδομάδα να είσαι regional manager, να πάρεις το δεύτερο σου bonus, μέσα σε δύο μήνες, τις επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες να είσαι director. Ανά 24 ώρα λοιπόν σε αξιολογούμε και ανάλογα πληρώνουμε. Οπότε, έχουμε έναν εύκολο δρόμο προς την επιτυχία. Κάποιος ξεκινάει σήμερα παράλληλα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, γίνεται manager. Το ρωτάνε 3 φίλοι του ή μέσα από το internet marketing, όπως θέλει ο καθένας. Έχουμε πάρα πολλά εργαλεία δουλειάς και τρόπους δουλειάς, ειδικά online και στα social media. Και με 3 ανθρώπους έχει τις πρώτες του επιταγές, εξοικονομεί τη συνδρομή του και βάζει χρήματα στην άκρη. Τους δείχνει ακριβώς το ίδιο πώς το κάνουν και εκείνοι. Είναι απλά ένα παράδειγμα 3x3 που είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό μπορεί να γίνει επί 5, επί 10, επί 100, επί όσο θέλει ο καθένας. Και σταδιακά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, μπορούμε να φτάσουμε στο 4ο step, όπως λέει, να γινόμαστε national ή global managers και να κερδίσουμε αρκετά καλά εισοδήματα καριέρας παράλληλα με τα κέρδη μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και μετά από λίγο καιρό, λίγους μήνες, ίσως και μετά από 1, 2, 3 χρόνια, να καταφέρουμε να διοικούμε ή να είμαστε υπεύθυνοι για την παραγωγή ολόκληρης χώρας, ακόμα και ολόκληρης υπήρου. Και εκεί λοιπόν τα κέρδη είναι αρκετά μεγαλύτερα, και εξαψήφια το χρόνο, γιατί πολύ απλά ο όγκος της δουλειάς που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά, και θα κλείσουμε εδώ πέρα λοιπόν να ακούσουμε κάποιες ιστορίες ανθρώπων, είναι η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτές μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το κομμάτι ειδικά της Ευρώπης, μιας και είμαι υπεύθυνος για όλη την εκπαίδευση και οτιδήποτε κάνουμε, να λέω οπουδήποτε και αν πηγαίνω από τις 7 χώρες που έχω πάει μέχρι στιγμής, ότι η ομάδα Ελλάδας και Κύπρου έχει τους κορυφαίους εκπαιδευτές. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά, αυτό που λέμε, fake it until you make it. Δηλαδή προσποιούνται ότι το έχουν κάνει μέχρι να το πετύχουν. Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δείχνουν και εκπαιδεύουν αυτό που πρώτα οι ίδιοι έχουν ήδη κάνει πράξη και ζουν καθημερινά στις δικές του επιχειρήσεις. Ας γνωρίσουμε μερικούς από αυτούς. Και κυριότερα οι εκπαιδευτές μας Ελλάδας και Κύπρου, επειδή τους ξέρω κάθε έναν ξεχωριστά, ξέρω τι δουλειά έχουν κάνει, μου έχουν δείξει τα αποτελέσματά τους. Συνολικά όλοι οι εκπαιδευτές μας, οι άνθρωποι που ακούτε είτε ζωντανά σε εκδηλώσεις μας, είτε live, είτε σε replay στο back office, στο ηλεκτρονικό γραφείο, αυτοί αθρηστικά έχουν κάνει πάνω από $3 εκατομμύρια τζίρο σε πελάτες εκεί έξω. Και συνεχίζουν. Κάποιοι από αυτούς και πάρα πολλοί νέοι, όπως ο Χρήστος και εσείς από Θεσσαλονίκη. Φοιτητής, δεν επαγγέλλεται κάτι, μάλλον επαγγέλλεται online επιχειρηματίας. 450 πωλήσεις με τζίρο πάνω από 25.000 λίρες και top rated power seller από τις top κατηγορίες αξιολόγησης στο eBay. Ο Παύλος Αρκάς από Κύπρο. Top rated seller επίσης στο eBay, επίσης στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου επί Brexit, εκατοντάδες πωλήσεις, δεκάδες χιλιάδες λίρες ο τζίρος του και ηγέτης της ομάδας Κύπρου. Ο Κωνσταντίνου Είναι μαζί μας σχεδόν 2 χρόνια, από τους πρώτους ανθρώπους μας από την Κύπρο που ξεκίνησε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ηγέτης, δεν είναι μόνο εκπαίδευση στη Μεγαλόνησο, όπως μου αρέσει να λέω, αλλά έχει δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες $100,000 τζίρο πωλήσεων. Αλλά κυριότερο, έχει και εκείνος μαζί με τον Παύλο βοηθήσει δεκάδες ανθρώπους να ξεκινήσουν σωστά στην Κύπρο με κέρδη από τον πρώτο κιόλας μήνα. Ο Γιώργος Δελατόλας, part-time μαζί μας ακόμα, γιατί έχει πρωινή απασχόληση, έγινε πρόσφατα και μπαμπάς, οπότε κάποιος και γονέας, ακόμα και με απασχόληση πρωινή, βραδινή μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν έχει κάποια υποχρέωση από πλευράς ωραρίου, μόνο από χρόνου, και ο Γιώργος Δελατόλας το έχει κάνει πράξη. Top rated σε κάθε αξιολόγηση του eBay, χιλιάδες πωλήσεις του, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ο τζίρος του, και επίσης εκπαιδευτής της ομάδας Ελλάδας-Κύπρου. Ο Έλληνας Μενελάου από τη Λεμεσό, ενώ έχει σπουδάσει στην Κύπρο με σπουδές Αγγλία και Αμερική, αυτό που κατάφερε, ενώ ασχολιόταν ήδη επαγγελματικά με το δικτυακό μάρκετινγκ, μόνο με το INFINii τα τελευταία χρόνια, από την αρχή σχεδόν που ξεκίνησε μαζί μας, δεκάδες, πάνω από $200,000 ο τζίρος του, αλλά πάνω απ' όλα είναι ανεξάρτητος, εκπαιδεύει άλλους ανθρώπους και μοιράζεται τα μυστικά του με όποιον τον ακολουθεί. Ο Νίκος από Πειραιά, επίσης πάνω από 1,5 χρόνο στην ομάδα μας. Αυτό που έχει καταφέρει σε eBay και Amazon είναι συνολικά πάνω από 2.250 πωλήσεις, τζίρος που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα $200,000, αλλά και επίσης επίτιμος εκπαιδευτής στα μεγάλα γεγονότα που κάνουμε και τις εκδηλώσεις του INFINii. Ο Μπάμπης Σαμαρόπουλος από Βόλο, μετά από 2 χρόνια, και ήταν και από τα μέλη που μας βοήθησε με τις γνώσεις και με την ομάδα του να ξεπεράσουν τα μέλη μας τα Capital Control, έφερε λύσεις. Γιατί αυτό που κάνει διαφορά στο INFINii είναι η ομαδική δουλειά και η ομαδική προσπάθεια. Και το χρωστάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, Μπάμπη Σαμαρόπουλος, πλέον ζει αξιοπρεπέστα μέσα από τις επιχειρήσεις του eBay και Amazon, και η εκπαιδεύση του είναι στο back office, στο INFINii, μέσα να τις ακούσετε και να μάθετε από τους καλύτερους τι πρέπει να κάνετε. Ο Βασίλης Χατζάβας από Ρόδο ξεκίνησε δειλά-δειλά, όταν έβλεπε και εμάς ότι μιας και γυράμε πίσω από μετανάστες από τη Σκωτία πίσω στη Ρόδο στην Ελλάδα, μάλλον κάτι κάναμε καλά. Ξεκίνησε λοιπόν δειλά-δειλά, και μετά από σχεδόν κοντά στα 2 χρόνια, αυτό που κατάφερε είναι πάνω από 8.000 πωλήσεις και τζίρο μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έχουμε εδώ μετατρέψει σε ευρώ, έχει ξεπεράσει κατά πολύ το μισό εκατομμύριο. Και ένας από τους top εκπαιδευτές μας, ειδικά για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε αν κάποιος σκέφτεται ότι το Brexit είναι ίσως η καταστροφή του εμπορίου, να τα ξανασκεφτεί. Για μας είναι η άνθηση. Έχουμε λοιπόν και τον κατάλληλο άνθρωπο, είναι ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτές μας, πρώην μουσικός, πάρα πολλές δουλειές, αλλά αυτό που κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια είναι να ξεπεράσει κατά πολύ τις 12.200 πωλήσεις σε eBay και Amazon και κατά πολύ το $1 εκατομμύριο σε τζίρο πωλήσεων. Από τέτοιους ανθρώπους θέλετε να εκπαιδεύεστε. Και ας δούμε κάποιους εκπαιδευτές μας, ειδικά στην ανάπτυξη της ομάδας, και για να δείτε τη διαφορά με αυτό που λέγαμε πριν με άλλες εταιρείες που έχετε ακούσει. Γνωρίστε λοιπόν τον Γιάννη Ανδρέου, τον πρώτο Global Manager της Ελλάδας-Κύπρου και από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ο ίδιος, δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, fake it until you make it, πρώτα το έκανε, χιλιάδες πωλήσεις και πάνω από $230,000 ο τζίρος, αλλά το κυριότερο, έχει βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους ανά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη, ακόμα και Ρωσία, να ξεκινήσουν σωστά, και εκπαιδεύει πώς να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και στο κομμάτι του πλάνου ανταμοιβών. Και ο Κωνσταντίνος Παγεωργίου, ένας από τους επίσημους οικοδεσπότες του INFINii στα μεγάλα εκπαιδευτικά γεγονότα που κάνουμε, αλλά επίσης και national manager της εταιρείας μας, είναι πολύ κοντά να χτυπήσει τον global manager, περιμένω πώς να το γιορτάσουμε, αλλά αυτό που έχει καταφέρει, ο ίδιος σαν παράδειγμα πάνω από όλα αυτά που διδάσκει, πάνω από $160,000 ο τζίρος του, και έχει βοηθήσει καταπληκτικά την ομάδα μας, ειδικά στο κομμάτι του internet marketing. Οπότε όποιος σκέφτεται ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κυνηγάω γνωστούς και φίλους, να γράψω μια λίστα με 100 ονόματα, να πηγαίνω να χτυπάω πόρτες, ξεχάστε τα. Ίντερνετ είναι, παιδιά. Ούτε spam κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι attraction marketing. Εκμεταλλευόμαστε το Facebook, το ίντερνετ, το Google, πάρα πολλές πλατφόρμες, social media. Έχουμε τις εκπαιδεύσεις και έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο να βοηθήσει την ομάδα μας να αναπτυχθεί και να φτάσει ο καθένας όπου θέλει σε όλο τον κόσμο. Αλλά ας δούμε λοιπόν τι χρειάζεται, και να κλείσουμε με αυτό πριν πάμε σε ένα 5 λεπτό Q&A, τι έρχεται από αύριο. Οπότε, αν είστε έτοιμος ή αν είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε το INFINii. Νούμερο 1. Μίλησε άμεσα με το άτομο της ομάδας μας που σε κάλεσε αυτή τη ζωντανή ενημέρωση, είτε τώρα σήμερα live, είτε σε replay. Αν δεν ξέρεις κάποιον ή αν τυχαία έπεσες σε αυτή την ενημέρωση, το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να επικοινωνήσει, και να επικοινωνήσεις άμεσα με την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Θα δείξω μετά πού βρίσκεται και ποιο είναι το link για να μιλήσετε άμεσα με κάποιον έμπειρο εκπαιδευτή μας. Νούμερο 2. Ξεκινάς με κάποιο επίπεδο, όπως θέλει ο καθένας. Είπαμε Prime, 49,95 το επίπεδο του αρχάριου. Surge 149 περιλαμβάνει το Prime επίπεδο επαγγελματία. Excel 3,99 περιλαμβάνει και τα προηγούμενα. Ξεκινάς τη δικιά σου online αυτοκρατορία. Και νούμερο 3, όποιος θέλει, γιατί όχι να προκριθεί ακόμα και τους πρώτους 2 μήνες να γίνει global manager και να κερδίσει τα πρώτου $1,000. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, θα ήθελα να φέρω έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο στο βήμα της ζωντανή μας ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος που θα σας δώσει κάποια πάρα πολύ βασικά βήματα σε λιγότερο από 48 ώρες από τώρα. Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου στις 8 ώρα Ελλάδος. Θα ακούσετε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, ειδικά όσοι, όχι απλά αμφιβάλλετε, απλά δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα ή πώς να βρείτε κερδοφόρα αντικείμενα. Θα ακούσετε βήματα για άμεσα κέρδη σε eBay και Google. Θα δείτε βήμα-βήμα, live στην οθόνη σας, με εμάς τους εκπαιδευτές, να σας εντοπίζουμε και να σας βρίσκουμε κερδοφόρα αντικείμενα να βάλετε άμεσα στα καταστήματά σας προς πώληση. Αλλά και πώς να το κάνετε σωστά μέσα από τα εργαλεία του INFINii. Γι' αυτό λοιπόν την εκπαίδευση έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Επίσης, VIP εκπαιδευτής του INFINii, έχει κάνει κάποιες λίγες και πάρα πολύ σπουδαίες εκπαιδεύσεις στο παρελθόν που υπάρχουν στο back office σας. Οπότε είναι ευκαιρία να μην τον χάσει κανείς. Αυτή είναι Τετάρτη. Ο ίδιος, όπως βλέπετε αριστερά, δεν είναι απλά εκπαιδευτής, δεν είναι απλά national manager της εταιρείας, αλλά έχει καταπληκτικά αποτελέσματα στα ίδια του τα καταστήματα. Πάνω από σχεδόν 50% ανάπτυξη στο συγκεκριμένο eBay account. Από ό,τι μας λέει εδώ πέρα, 1η Σεπτεμβρίου το ανέβασε στην ομάδα μας, ανέβασε 201 listing και είχε έξτρα 177 πωλήσεις σε σχέση με τον Ιούλιο. Οπότε να φέρω στο βήμα γρήγορα τον Χρήστο Μπάλα. Συγγνώμη Χρήστο, μάλλον έχω ξεχάσει το όνομά σου από κάτω. Forgive me. Λοιπόν, να σε βρω Χρήστο, γιατί έχουμε αρκετά άτομα σήμερα μέσα. Χρήστος Μπάλας. Οκ, σε βρήκα και σου ανοίγω το μικρόφωνο. Unmute Χρήστος. Χρήστο, καλησπέρα Βασίλη. Σ' ακούμε. Ωραία, τέλεια. Καλησπέρα και εσείς μας ακούνε. Όπως το έδειξες και το περιέγραψε εδώ από αυτό το post που έβαλα στο group το προηγούμενο διάστημα, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο σε εκπαιδεύσεις, σε προσωπική εκπαίδευση δική μου, σε Amazon, σε Facebook, στους διάφορους τρόπους που έχουμε να πουλάμε online, αφήνοντας λίγο πίσω το κομμάτι των πωλήσεων στο eBay. Οπότε αποφάσισα τον Αύγουστο λοιπόν, για να μην με αφήσει και το eBay όπως το άφησα εγώ, για να πάρει τον κατήφορο από πλευράς πωλήσεων, να ακολουθήσω επακτιβώς την εκπαίδευση και όλα αυτά που αναφέρονται μέσα στα βίντεο στο INFINii και ανέβασα 201 καινούργια προϊόντα, τα οποία απέφεραν 177 πωλήσεις και ένα ποσοστό 50% αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συνεχίζοντας τον ίδιο ρυθμό, έχουμε 5 Σεπτεμβρίου σήμερα και ήδη αυτές τις πρώτες 5 μέρες έχω 49 πωλήσεις, σχεδόν 10η μέρα, άλλη μία λείπει, αλλά ακόμα είναι νωρίς στην Αμερική. Κάτσε, για να καταλάβω. Οπότε, για να καταλάβω, κάνουμε τη λίγα μαθηματικά για τους νέους σήμερα. Λοιπόν, σε 30 μέρες τον Αύγουστο είχες 177 πωλήσεις. Σε 30 μέρες. Και τώρα στις πρώτες 5 μέρες είχες 49. Okay. Οπότε κάποιος με καταλάβει. Δηλαδή σχεδόν στις 5 μέρες αγγίζουμε το 1/3 του προηγούμενου μήνα. Οπότε, γιατί όλο αυτό λειτουργεί αυξητικά. Όσο αυξάνουμε τα προϊόντα που έχουμε προς πώληση, αντίστοιχα αυξάνονται και οι πωλήσεις. Όσο περισσότερη γκάμα προϊόντων έχουμε, τόσο περισσότεροι υποψήφιοι πελάτες και τόσες πωλήσεις τελικά. Οπότε, τι να περιμένουν τα μέλη μας λοιπόν την Τετάρτη σε λιγότερο από 48 ώρες, τι περιμένουν να ακούσουν από σένα? Λοιπόν, αυτό όπως το περιέγραψα λοιπόν και όπως το λέω εγώ, το λένε και οι Αμερικανοί, το eBay είναι ένα παιχνίδι αριθμών. It's a numbers game. Έχω ετοιμάσει λοιπόν πέρα από τα βασικά που θα δούμε πώς κάποιος θα βρει προϊόντα, θα κάνει τα listing του, θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία μας κτλ. Θα κάνουμε μια ανάλυση έτσι ώστε να κατανοήσει κάποιος την απόδοση της επιχείρησής του στο eBay και για καινούργια μέλη και για παλαιότερα που ίσως προβληματίζονται. Λαμβάνω ερωτήσεις γιατί δεν πουλάω, πέσανε πολύ ή οτιδήποτε άλλο. Πώς θα αξιοποιήσουν όλα αυτά τα στατιστικά για να αυξήσουν την απόδοσή τους, αλλά και έξτρα πώς θα επιλέξουν το σωστό προϊόν τη σωστή στιγμή. Άψογα. Θα χαρώ πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Και αυτό είναι το της επιχείρησης. Να μπορούμε ο ένας να βοηθάμε τον άλλον ανεξαρτήτου background και εμπειρίας και πόσο χρόνο είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σε έχουμε μαζί μας την Τετάρτη. Αυτό που έχει να κάνετε οι υπόλοιποι είναι το εξής. Να μπείτε σελίδα μας στο Facebook, να δείτε ακριβώς τι κάνουμε και τι έχουμε καταφέρει από τον Δεκέμβρη που επίσημα ξεκίνησε το INFINii γενικότερα ανά τον κόσμο, σαν αυτό το τεράστιο ηλεκτρονικό οικοσύστημα. Εδώ είναι τι λένε τα μέλη μας από τις εκπαιδεύσεις μας. Έχω βάλει τώρα στο chat την επίσημη Facebook σελίδα μας, ή αν πάτε μόνοι σας, facebook.com/INFINii Greece, θα δείτε πάρα πολλά αποτελέσματα, πάρα πολύ κόσμο, θα δείτε βίντεο, θα δείτε αυτά event μας, φωτογραφίες, θα δείτε ποιοι είμαστε, ονομαστικά, δεν κρυβόμαστε. Εδώ είμαστε, ούτε incognito, ούτε με ψευδόνυμα. Είμαστε αυτοί, γιατί πολύ απλά ξέρουμε και μπορούμε να αποδείξουμε αυτά που λέμε. Και τα κάνουμε πράξη, όπως δείχνει ο Χρήστος, και θα σας δείξουμε αυτήν την Τετάρτη, όπως είπαμε, στις 8 ώρα Ελλάδος, 7 Σεπτεμβρίου, κάποια πάρα πολύ βασικά βήματα, ακόμα και για παλιούς ανθρώπους συνεργάτες που λέγανε, π.χ. για μένα το καλοκαίρι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να κάνω παραπάνω. Θα ακούσετε λοιπόν και το κάτι παραπάνω και πώς να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τους τελευταίους 4 καυτούς μήνες, γιατί πιστέψτε με, επειδή το έχουμε ζήσει τουλάχιστον 2 φορές μέχρι στιγμής, αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη από ό,τι διαβάζουμε τα στατιστικά από Amazon, από PayPal, αυτά που διαβάζουμε στην αγορά γενικότερα να τον κόσμο τι γίνεται. Αυτά τα Χριστούγεννα, αυτές οι γιορτές. Συγκεκριμένα, μια μεγάλη εμπορική γιορτή είναι μπροστά μας. Το Halloween είναι, όπως λέμε, η αποκρία για μας τους Έλληνες. Είναι το Halloween που είναι κυριότερα στην Αμερική, αλλά τώρα τελευταία έχει μετακομίσει και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Και μαντέψτε, έχουμε τους καλύτερους εκπαιδευτές και για τις 2 χώρες. Οπότε είστε οι πιο προνομιούχοι, οι πιο τυχεροί να μάθετε τα πρώτα βήματα. Πώς να εκμεταλλευτείτε τις μεγάλες εμπορικές γιορτές και να έχετε τα πιο πολλά κέρδη από οποιοδήποτε άλλο εκεί έξω και να κάνετε τα καλύτερα Χριστούγεννα, την καλύτερη πρωτοχρονιά της ζωής σας. Οπότε, τελειώνοντας, να δεχτούμε λίγες απορίες ακόμα. Για να δούμε. Ρωτάει η Άρτεμις, χρειάζεται να έχεις κάποια επιχείρηση για να τα πουλάς ή πουλάς ως ιδιώτης? Όχι, να είσαι ιδιώτης. Αν έχεις επιχείρηση, μπορεί να έχεις και επιχείρηση. Είναι, παιδιά, μια απλή απασχόληση. Όπως τους απασχολείς, δεν κάνουμε κάτι παράνομο, νομιμότατο είναι το dropshipping, product sourcing, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το eBay, Amazon, τόσα χρόνια πουλάει ο κόσμος. Οκ. Ωραία. Για τις συνδρομές σας τα έδειξα. Κάποιοι μου λέτε δεν ξέρετε κάποιον, ωραία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνετε, εφόσον δεν γνωρίζετε κάποιον από τις ομάδες μας ήδη, είναι να πάτε στο link που έστειλα πριν από λίγο σε όλους σας και τους 30 πώς είστε σήμερα online μαζί μας, ή να πάτε κατευθείαν στη σελίδα μας, εδώ πέρα, τη βλέπετε, αν δεν έχετε το link δεν το βλέπετε, facebook.com/INFINii Greece, εκεί που λέει message ή μήνυμα, αν το έχετε στα ελληνικά, και να μας πείτε, μόλις είδα μία ζωντανή ενημέρωση, παρακαλώ φέρτε με σε επικοινωνία με έναν έμπειρο εκπαιδευτή σας, σαν τον Χρήστο, οποιοδήποτε, θα σας παραπέμψουμε να μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα. Οπότε, καλή νύχτα σε όλους, καλά κέρδη, καλές δουλειές. Και ετοιμαστείτε για το πιο καυτό τετράμινο της χρονιάς με το INFINii. Το έχουμε ζήσει, ετοιμαστείτε να το ζήσετε κι εσείς. Καλό βράδυ, τα λέμε στην εκπαίδευση αυτήν την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 8 ώρα Ελλάδος. Καλό βράδυ σε όλους.